Με λουλούδια, περίπατο στη φύση, στεφάνια, χορό και ψητά γιόρτασαν στη Βούντενη Αχαΐα στην πρώτη μέρα του Μαΐου που σηματοδοτεί και τον ερχομό της Άνοιξης. Ο τοπικός εκπολιτιστικός σύλλογος διοργάνωσε για πρώτη φορά μια σειρά από εκδηλώσεις με την συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής στον περίβολο της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου στην σκιά του Μεγάλου Πλατάνου. Τα παιδιά της Βούντενης μάλιστα συμμετείχαν και σε έναν αγώνα δρόμου όπου σημασία δεν είχε το ποιος θα βγει πρώτος, αλλά η συμμετοχή. Φυσικά από την εκδήλωση δεν θα μπορούσε να λείψει και η κατασκευή άνθινων στεφανιών. Μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Μπράβο. Μια ωραία διαδρομή που επιλέξαμε το πρωί, που κάναμε όλοι μεγάλοι και μικροί. Τα παιδιά με το χορευτικό να συμμετάσχουν, να φτιάχνουν τα στεφάνια μας σήμερα λόγω της Ποταμαγιάς, να κάνουμε μια ωραία εκδήλωση για το χωριό μας, να φάμε. Δωρεάν ο Σύλλογος δίνει φαγητό σήμερα, πίτες και δυο σουβλιστάρια και σουβλάκι εδώ βλέπουμε ψήνει τα μέλη του Συλλόγου μας. Είναι μια προσπάθεια, μας βοήθησε ο καιρός, μας βοηθήσατε κι εσείς, μας βοηθάει και ο κόσμος σήμερα. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε όλοι. Έχουμε άφθονα φαγητά. Σε λίγο θα έρθουν και τα σουβλιστά, τα αρνιά, τα οποία θα είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο. Να φάμε, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφα. Στη συνέχεια, κάτοικοι του χωριού και παιδιά χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα. Το γλέντι ολοκληρώθηκε με την προσφορά δωρεάν φαγητού σε όλους που είχαν ετοιμάσει μέλη του Συλλόγου και νοικοκυρές της Βούντενης.